Οι εθνικές εκλογές θα είναι απαραίτητος και λόγω των θεμάτων που άνοιξε. Είπαμε σε μεγάλη ήττα με την Τουρκία. Το καταλάβαμε τώρα τι συμφωνήθηκε με τον Ερντογάν. Άρα λοιπόν και για λόγους αυτούς και για λόγους το ότι κάποια από τα κόμματα ίσως δεν είναι αριστά στην κυβέρνηση. Πιστεύω είναι πολύ βραχύβια η ζωή αυτής της κυβέρνησης και σε 1,5-2 το πολύ χρόνια θα πάμε σε άλλες εκλογές, ενδεχομένως και με άλλο εκλογικό νόμο. Και με άλλο πρωθυπουργό, κύριε καθηγητά? Α, δεν ξέρω αυτά, όχι. Ο Μητσοτάκης τώρα με αυτή το αποτέλεσμα που είχε, δεν ξέρω ποιος να τον αμφισβητήσει. Μπορεί να μην αμφισβητήσει κανείς και να έχει άλλες φιλοδοξίες ο άνθρωπος. Ανώτερες φιλοδοξίες. Στην αντιπολίτευση, όχι, εκεί φαίνεται ότι έχει πολλά δύσκολα καθήκοντα. Εύχομαι να μην ζήσουμε, δεν λέω αρνητικές εξελίξεις για την πατρίδα, αλλά το ότι δώσανε τα αεροπλάνα στον Τούρκο και βεβαίως μας υποχρεώσανε να πάμε στη Χάγη, είναι μεγάλη ήττα. Δεν υπάρχει μετά τη μεταπολίτευση μεγαλύτερη ήττα του πολιτικού προσωπικού, αλλά εδώ βέβαια επικοινωνιακά το διαχειρίζει η κυβέρνηση. Βλέπω συναδέλφους σας, εννοώ δημοσιογράφους, που εμφανίζουν ως επιτυχία και ήττα του Ερντογάν αυτό το οποίο ζήσαμε προχθές, που είναι απόλυτη υπεροχή του Ερντογάν, που τα πήρε όλα και έφυγε, όπως λέμε, και δυστυχώς ανοήτως εδώ κάποιοι πανηγυρίζουν και κυρίως κάποιοι δικοί μου συνάδελφοι του Διεθνούς Δικαίου, αλλά κάποιοι και πολλοί δικοί σας συνάδελφοι δημοσιογράφοι.